Από το πρωί σήμερα η πλατφόρμα του YouTube αντιμετώπιζε προβλήματα. Πιστεύω ότι τώρα απογεματάκι είμαστε καλά. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο γιατί τα ανέβαζα. Δεν εμφανιζόντουσαν, τα διέγραφα, τα ξανέβαλα. Τα βλέπανε 5 άτομα, 10 άτομα, τίποτα. Νομίζω τώρα πρέπει να είμαστε καλά. Θα πάμε στο Λιάγκα. Θυμάστε τις προάλλες, πριν πόσο, κανένα 2 μήνες, με τον ηθοποιό Γαρδέλη που ήταν στο ψυχιατρίο. Τον είχαν τρελάνει επειδή χρώσταγε στην εφορία για να πληρώσει. Πλέον είναι και στα κρατητήρια. Και πάμε να δούμε τι συνέβη με την αστυνομία. Έχει ανεβάσει πριν από λίγα λεπτά, νομίζω, ο κύριος Γαρδέλης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, ένα βίντεο, το οποίο είναι μέσα από κρατητήρια είναι. Για να το δούμε, παρακαλώ, πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, για να το δω. Να το δούμε. Είναι αυτό. Άρα εδώ πρέπει να είναι... Είναι στο ΑΤΑΦ Εγάλεο, από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, πριν από λίγη ώρα το ανέβασε ο κύριος Γαρδέλης. Αυτό, ναι, δεν είναι φυλακή, αυτό πρέπει να είναι ένα κρατητήριο σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι. Είναι κρατητήριο τμήματος. Άρα πρέπει να υπάρχει... Το θέμα είναι τι έκανε και πήγε στα κρατητήρια. Τσακώθηκε αυτόφορο. Για να δούμε. Είναι ο κύριος... Σταμάτη, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο. Σταμάτη μου, καλημέρα. Είσαι καλά αρχικά, έτσι. Τι καλημέρα, τι καλά είμαι. Δεν με βλέπω καλά. Από το ψυχιατρίο στο αστυνομικό τμήμα να δω που θα είναι το επόμενο. Τι έπαθες ρε αγαπημένε μου, γιατί είσαι στο αστυνομικό τμήμα, γιατί σε κρατάνε. Γιατί ζητάω να μάθω την αλήθεια και φαίνεται ενοχλεί. Οι ερωτήσεις με ενοχλούν πολύ. Μπορείς να μου πεις τι έχει λίγο συμβεί για να καταλάβουμε κι εμείς. Έχει συμβεί ότι σήμερα είχα μια επιτροπή εξέταση αντιρρήσεων δασικού χάρτη. Ναι. Και εγώ επιμένω να λέω ότι το δικό παιδό μου δεν είναι δασικό, γιατί έχω πάρει ένα οικόπεδο από μια γενική πίτα και ο διπλανός μου δεν είναι δασικός. Και ο παραδίπλα, ο οποίος είναι εισαγγελέας, δεν είναι δασικός. Και ο παραδίπλα, ο οποίος έχει επιχείρηση πάνω στο κύμα, στην Αγία Λίτιδα, δεν είναι δασικός. Και είμαι εγώ δασικός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν εδώ 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τα όμορα. Οπότε έκανε φασαρία στην επιτροπή και φωνάξατε την αστυνομία και τον πήγανε μέσα. Ναι, με έχουν εξαφανίσει, με έχουν φτάσει στο όριό μου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω, καλύτερα μέσα εδώ στο κρατητήριο. Ηρέμησα αρχικά. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Φυλακίστε με. Δεν γίνεται. Δεν θα με θυμώσετε με τίποτα. Ευτυχώς που έχω και κινητό εδώ μέσα και μπορώ να μιλάω. Εγώ να σε θυμώσω δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ, μιλάς με μένα. Ξέρεις, ξεγνωριζόμαστε χρόνια. Εγώ δεν σε βιμώνω ποτέ, λόγο σου δίνω. Δεν είναι. Δηλαδή, μου έχουν πάρει όλη μου τη ζωή, όλη μου την ενέργεια, όλα μου τα λεφτά, όλα μου αυτά και έρχονται και τάχ με αποκεφαλίζουν. Να μου πάρουν το σπίτι. Έχει φτάσει, με έχουν σπρώξει το ψυχιατρίο όλα αυτά τα πράγματα. Έχω φτάσει, ας πούμε, 80.000 να χρωστάω, 100.000 να χρωστάω τώρα στην εφορία. Και αλήξει πρόθυμες οφειλές. Σε ένα οικόπεδο το οποίο το πήρα, το αγόρασα, το ακτοποίησα, το έβαλα στο υποθηκό φυλάκιο, το πληρώνω, το κάνω, το δείχνω και όλα αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω. Τώρα φυλακίζουν κιόλας. Τι συνέβη σήμερα και κρατήσεις, σου έκανε κάποιος... Ήρθε ο φάκελός μου εκεί πέρα για να εξεταστεί, ναι. Και τον πήρε η πρόεδρος, η Μαρία, η Αγγελή και λέει όχι, θα πάει στη σειρά του. Ποια σειρά? Αφού μπήκα στο ψυχιατρίο, έχω λόγους ιατρικούς, ας πούμε, να τρέξω. Δεν μπορώ, έχω χάσει τον ύπνο μου. Πρέπει να λυθεί αυτή η ιστορία. Έφτασα να έχω αυτοκτονικές τάσεις. Δεν γίνεται. Ποια σειρά? Και ζήτησε την προφυλάκησή σου. Και δεν είναι και ο μοναδικός. Μπορεί να μην παίζουν ως ρεπορτάζ, αλλά βλέπετε καθημερινά με την αστυνομία πάνε και μαζεύουν τα σπίτια των πολιτών. Άμα χρωστάς, τελείωσες. Άντε να βγάλεις άκρη. Πότε ήταν τις προάλλες ο άλλος που έβαλε φωτιά? Κράτησή σου η πρόεδρος του δικαστηρίου. Ναι, γιατί εγώ επέμενα να δικαστώ σήμερα. Εγώ δεν ζητάω τίποτα, θέλω να δικαστώ. Δεν παρακαλάω κανέναν. Ούτε δικηγόρους έχω. Που είσαι δικηγόρους μέσα εκεί πέρα. Η επιτροπή εκεί Παλικαρίδη 1921. Στη διεύθυνση Δασών. Και στη διεύθυνση Δασών γέννησε δικηγόρους με χιλιάδες υποθέσεις. Στα μάτια μου. Εγώ δεν έχω δικηγόρους. Για μένα δικηγόρος, για μένα λογική είναι η αλήθεια και μόνο. Δεν χρειάζομαι να μου ερμηνεύσει κανείς την αλήθεια. Την ερμηνεύω μόνος μου. Σε ποιο αστυνομικό τμήμα σε έχουν τώρα, πού κρατήσουν? Είμαι στο Εγάλεο. Κοραή και περιμένω την απόφαση του εισαγγελέα για να δικαστώ αύριο. Κοραή και Παπαναστασίου. Μάλιστα.
Θα περάσει αυτό. Μου στραβουλήξανε και το χέρι. Αφού του λέω εντάξει. Έρχομαι. Όχι, μου λέει σε μένα παππού. Μου στραβουλήξανε και το χέρι. Έλεος δηλαδή. Χτυπήστε μας κιόλας από πάνω. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Ποιον έκλεψα. Ποιον έχω αδικήσει. Να μου πει. Δεν το αγόρασα το οικόπεδό τους από εκεί πέρα. Το έκλεψα. Δεν φέρονται έτσι. Ασκήθηκε βία. Αυτό δεν κατάλαβα. Ναι. Από ό,τι λέει ο ίδιος, από ό,τι υποστηρίζει, έχει φάει πρόστιμο, γιατί είναι σε δασική περιοχή, και τα δίπλα σπίτια δεν έχουν φάει πρόστιμο. Αυτός το έχει φάει. Βγάλε άκρη. Θα μου πεις, οι άλλοι μπορεί να έχουν τους καλούς γνωστούς. Ναι, ότι τους τραμπούλησαν το χέρι οι αστυνομικοί σου άσκησαν βία, δηλαδή, όταν σου πέρασαν χειροπέδες. Ναι, γιατί εγώ δεν ήθελα να βγω, ήθελα να μου δώσουν μια λογική εξήγηση. Και κανείς δεν μιλάει λογικά εκεί μέσα. Γιατί θα και δεν γίνεται τίποτα. Μια επιτροπή η οποία κοιτάει υποθέσεις από το 17. Υποθέσεις αυτές κάνουν τρεις συνεδριάσεις το μήνα. Την εξής μία. Γιατί μια θα λείπει γιατί έχει κάνει εγχείρηση. Για την άλλη έχει αναρωτική. Γιατί θα λείπει ο εισηγητής. Γιατί θα λείπει αυτό και κάνουν την εξής μία. Και από τις 28 υποθέσεις που έχουν κάθε φορά κοιτάνε μόνο. Κοιτάνε μόνο. Τώρα πρέπει να μου πάρουν και το κινητό. Ωραία. Σταμάτη. Κοιτάνε μόνο τις 2-3. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρέμησε, σε παρακαλώ πολύ. Είναι το σημαντικότερο. Ηρέμησε. Κοίτα την υγεία σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρέμησε. Ναι, θα μου πάρουν και το κινητό. Πώς να ηρεμήσει, ρε φίλε. Πες μου, πώς να ηρεμήσει. Πώς θα αντιδρούσε αν ήσουν στη θέση του. Και στη φυλακή κιόλα, στα κρατητήρια. Ή τρελαίνεσαι, ή αυτοκτονάς, ή. Του παίρνει όλου μαζί. Δεν μπορώ να μιλήσω, είσαι ο τελευταίος που μιλάω τώρα. Είμαι στο εγάλαιο, έτσι. Ναι, sorry, εντάξει, προηγουμένως μιλάγαμε και για τις ταινίες, τώρα πρέπει να πάρουν όμως και το κινητό. Λοιπόν. Ίσως επειδή φώναξα. Ωραία. Θέλω να κάνω τηλέφωνο στη μάνα μου να βάλω τα χάπια. Κλείστε λίγο τον κύριο Καρδέλη, παρακαλώ πολύ. Κλείστε το λίγο, να πάρει τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρει. Τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Και πόσοι άνθρωποι είναι στη θέση του Σταμάτη. Αν μου πεις έτσι πως πηγαίνει η οικονομία και με τα προβλήματα και με τα χρήματα που δεν έχεις, χρωστάς. Αν μου πεις άμα είναι ένας μπορεί να το αντιμετωπίσουν. Άμα είναι 50, πώς θα τους κάνεις καλά. Τι να πω, μακάρι να ξεμπερδεύει αλλά δεν νομίζω. Ο μόνος τρόπος να ξεπερδέψεις είναι να πληρώσεις, αλλά κάτι αφού δεν έχει, πώς θα πληρώσω. Αν μου πάρει στην ψυχή, αν μου πάρει στο σώμα, απολύσω κανένα νεφρό.